Πολύ, πολύ, πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Την αγαπάει πάρα, πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ λαμπερή. Είναι πολύ καλή σε ό,τι και αν έχει κατεπιαστεί μέχρι στιγμής. Και είναι μεγάλη χαρά για εμάς που μας κάνει ποδαρικό. Ηθοποιός, μοντέλο, παρουσιάστρια, έχει τραγουδήσει. Τα κάνει όλα και τα κάνει καλά. Λοιπόν, μας κάνει ποδαρικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μαζί μας η Ζέτα Μακρυπούλια. Γεια σας. Καλώς όρισες. Καλή χρονιά. Καλώς είμαι, καλή χρονιά. Καλώς ήρθες. Εγώ κάνω ποδαρικό με το δεξί. Ποδαρικό, μπήκε στο δεξί. Ναι, βέβαια. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε για φέτος. Βέβαια. Εσένα, τι κάνετε? Στο σπίτι ποιος σας έκανε ποδαρικό? Εμένα ποδαρικό ποιος μου έκανε, νομίζω οι γονείς μου. Α, ναι. Ναι. Τυχεροί. Οι γονείς μου, θα ναι. Δούμε. Είσαι ρε παιδί μου γενικά, είσαι προληπτική με αυτά? Όχι πολύ, με αυτά όχι. Δεν είμαι, με άλλα είμαι, με το ψαλίδι, με κάτι ξέρεις. Να μην υπάρχει ανοιχτό ψαλίδι. Το ψαλίδι να μην έρχεται από χέρι σε χέρι. Α, ναι. Έτσι πρέπει ξέρω, να το πρέπει να το ακουμπάς. Κάτω, ναι. Και να μην το περνάς κάτω και από το αλάτι επίσης. Να μην περνάς κάτω από σκάλα. Περνάω. Περνάς, μαύρη γάτα, μα δεις τι γίνεται. Όχι πολλά, εντάξει, το έχω συνηθίσει. Για το αλάτι τι λένε? Για το αλάτι και αυτό πρέπει να το αφήνεις κάτω και να το παίρνει ο άλλος, να μην το δίνεις από χέρι σε χέρι. Και σαπούνι να μην δίνεις από χέρι σε χέρι. Αυτό δεν το ξέρω. Ή όχι. Άσχετα. Δικό μου τώρα το βρήκα. Γενικά, Ζέτα, έχω την αίσθηση πάντως, παιδί μου, ότι ενώ είσαι ένας πολύ μοντέρνος άνθρωπος, ότι στα του σπιτιού πρέπει να είσαι πολύ παραδοσιακή. Ναι, είσαι. Στα του σπιτιού είμαι. Στις δουλειές, αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, στο σπίτι κάνεις εσύ τις δουλειές, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, έχω μια κοπέλα που με βοηθάει, δεν τα κάνω όλα. Δηλαδή, τι κάνεις εσύ, μαγειρεύεις, ας πούμε? Μαγειρεύω εγώ, ναι. Μαγειρεύεις καλά. Και όταν η κοπέλα δεν είναι στο σπίτι και έχει το ρεπό, γιατί δεν την έχουμε και συνέχεια. Ναι, με κάνω εγώ τις δουλειές. Κάνεις και δουλειές. Όχι, συνάντησα μία μέρα στην κοπέλα. Φανό, που τη συνάντησα τη Ζέτα με κάτι σακούλες με αλεύρια. Δηλαδή. Όχι ότι κοίταξα τα ψώνια της γυναίκας, αλλά ήταν τρεις σακούλες που είχαν μόνο αλεύρια μέσα. Και λέω, τι κάνεις, ήταν η εποχή που με είχε πιάσει να φτιάχνω ψωμιά. Κάνεις και σπιτικό ψωμί, ζυμώνεις ψωμί. Ναι, ήταν μια εποχή, το πέρασα. Τώρα εντάξει, δεν το κάνω πια. Αλλά μια εποχή είχα ασχοληθεί μόνο με το ψωμί. Και έκανε δοκιμές, κατάλαβες. Μετά αποφάσισα να το κόψω το ψωμί, γενικά. Και τώρα τι κάνεις? Και δεν ξαναζύμωσα. Τα αγαπημένα σου είναι τα φαγητά, τα γλυκά, ας πούμε. Όταν ήμουν πιο μικρή, τα γλυκά, τώρα τα φαγητά. Να κάνεις εννοούμε. Ναι, ναι. Τα φαγητά. Μαγειρεύει. Και τι πειραματίζεσαι κιόλας, δηλαδή, ας πούμε. Βέβαια. Ναι, γιατί ξέρεις, όταν μαγειρεύεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαγειρεύεις. Όχι κάθε μέρα, αλλά τις περισσότερες φορές μαγειρεύω εγώ, ναι. Αλλά όταν μαγειρεύεις κάθε μέρα, σου έρχεται αυτή η κλασική ερώτηση που πάντα έκανε η μαμά μου και δεν την καταλάβαινα τότε. Τι να μαγειρέψω σήμερα? Γιατί όλα πια τα έχεις βαρεθεί σιγά σιγά και θέλεις κάτι καινούργιο, οπότε μπαίνω στο ίντερνετ, ψάχνω, κάνω διάφορα. Αλήθεια. Οι σπεσιαλιτές ποια είναι αυτή την περίοδο, ας πούμε, που τρελαίνεσαι να την κάνεις και να την τρως? Μ' αρέσουν οι σούπες τώρα πάρα πολύ. Α, σούπες. Ναι, ναι, περνάω αυτή την περίοδο τώρα. Την περίοδο της σούπας. Ναι. Κρεατόσουπες, κρεατόσουπα μάλλον και πολλές. Μανιταρόσουπα. Μπράβο, και ασχολείται με το σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι δηλαδή, ας πούμε, είσαι και λίγο υποχόνδρια, ας πούμε, δηλαδή όπως η Φέη που το έχει δηλώσει πια πανελληνίως ότι είναι λίγο μανιακή με την καθαριότητα και τα πες ναι, και εσύ έτσι. Λίγο, είμαι λίγο. Αλλά εγώ το παλεύω λίγο, προσπαθώ. Πώς το καταπολεμάς, για πες μας καμιά ιδέα. Κοίταξε τώρα, ας πούμε, εάν ας πούμε κάθομαι και έχω δει κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει, ναι. Δηλαδή κάτι έχει στραβώσει ένα κάδρο και αυτά, ναι. Θα αρρωστήσω. Α, ναι. Αν δεν πάνω το ισιό, θα αρρωστήσω. Προσπαθώ λοιπόν. Δεν μπορείς να κοιμηθείς δηλαδή με ένα κάδρο στο σπίτι να αισθάνεσαι ότι ένα κάδρο είναι στραβό. Εντάξει, τώρα, άμα έχω πάει για ύπνο, θα κοιμηθώ. Αλλά γενικά, άμα κάθομαι και βλέπω τηλεόραση και βλέπω ένα κάδρο ότι είναι στραβό, θα σηκωθώ να το κάνω για να τελειώνει λίγο μέσα μου όλο αυτό το πράγμα. Η αταξία. Αλλά αυτή, είναι και φορές που το σκέφτομαι λίγο διαφορετικά και λέω, όχι, άστο, δεν πειράζει. Κάπως έτσι το παλεύω. Μάλιστα. Άμα σου πέσει εσένα μια στάχτη κάτω, δεν θα πάθω πανικό. Επίσης, πλέον επειδή έχω και σκυλί, με έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Έχει τρίχες και τα λοιπά, εννοείς. Πού να έρθει και το μωρό. Άστα. Άμα έρθει το μωρό, δεν ξέρω τι θα πάθω. Αλλά με το σκυλί, επειδή εγώ γενικά με την καθαριότητα είχα ένα θεματάκι και έχω, είναι αυτό που σας λέω ότι παλεύω. Επειδή το σκυλί βγάζει λίγο τριχούλες, μέχρι να το συνηθίσω, μου πέρασε αρκετός χρόνος. Και τώρα. Που πλέον το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και μου έχει αλλάξει γενικά πολύ τη ζωή μου το θέμα, το γεγονός ότι έχω σκυλί. Είναι κάποιες φορές που αναστενάζω και λέω, αχ, ακόμη δεν μου έχει φύγει εντελώς. Είναι η πρώτη φορά που έχεις κατοικίδιο στο σπίτι? Ναι, ναι. Και πώς έτυχε και το πήρες?
Το βρήκαμε στον δρόμο. Έτυχε δε να το βρούμε μια μέρα που συζητούσαμε το ενδεχόμενο να πάρουμε σκυλί. Καρμικό. Και το βρήκαμε στον δρόμο. Οπότε το πήραμε. Το πριτάκι είναι. Ναι. Ναι. Είναι ημίαιμο. Είναι... Πρέπει να έχει κάτι μέσα από πίνγκλ, από πόιντερ. Και ποιο το φροντίζει, εσύ. Ναι. Το παίρνει και στο θέατρο, όχι. Στο θέατρο, όχι. Μια φορά στο dancing το πήρα. Α! Και πού το είχε, στα παρασκήνια. Στο καμαρίνι. Στα παρασκήνια πριν ξεκινήσουμε στις πρόβες, είδε όλες τις πρόβες. Και μετά στο καμαρίνι. Πόσο όμορφη ήσουν την Κυριακή Ζέτα. Μια κούκλα, δηλαδή. Ευχαριστώ. Μόλις βγήκες, πραγματικά μείναμε όλοι στο σπίτι. Και αλήθεια, θέλω ναι. να το πω αυτό. Τελικά η τηλεόραση τέτοιες μέρες θέλεις να την έχεις ανοιχτή και να δεις κάτι λαμπερό, κάτι ωραίο. Βγήκες και έλαμψε όλη η οθόνη. Και εμείς λόγω πρωτοχρονιάς είπαμε να βάλουμε κάτι λίγο πιο φανταχτερό. Περάσατε ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Στις γιορτές τι κάνατε. Στις γιορτές, κοίταξε τώρα, όταν δουλεύεις στη συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Είχαμε επιπλέον παραστάσεις στο θέατρο. Και την παραμονή ήμουν μαζί με τον Μιχάλη στο μαγαζί, γιατί δουλεύει και εκείνος. Α, πήγες δηλαδή, περάσετε στο μαγαζί αλλαγή ναι, χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Και τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Α, ούτε βγήκατε δηλαδή να φύγετε εκτός Αθηνών και τα λοιπά. Δεν μπορούσαμε, γιατί δουλεύαμε. Δεν γινόταν. Ποια είναι, έχεις έτσι κάποια αλλαγή χρόνου που να τη θυμάσαι έτσι από την πίτση ναι, Ρίκα και... τις δύο προηγούμενες. Που δεν δούλευα και κάναμε στο σπίτι ένα πάρτι και καλέσαμε φίλους και είχα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό. Αθήνα όμως πάλι. Αθήνα, Αθήνα. Γενικά τα Χριστούγεννα δεν φεύγω από την Αθήνα, το Πάσχα φεύγω. Τα Χριστούγεννα έχω μάθει από πολύ μικρή να είμαι εδώ και με τους γονείς μου δηλαδή όταν ήμουν μικρή που τότε ήταν τα πιο ωραία Χριστούγεννα με την έννοια ότι περιμέναμε τον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Θυμάμαι εδώ στην Αθήνα. Όταν άλλαξε ο χρόνος, επειδή όλοι μας, παιδί μου, κάνουμε ευχές αυτές τις μέρες και δεν θα σε ρωτήσω τι έκανες, γιατί η ευχή του καθενός είναι πολύ προσωπική. Θα σε ρωτήσω όμως το εξής. Η ευχή που έκανες φέτος είναι πέραν των κλασικών υγεία κτλ. Κτλ. Όλοι θέλουμε να μας φέρει κάτι ο καινούριος χρόνος ή να μας συμβεί κάτι. Ήταν διαφορετική σε σχέση με άλλες χρονιές αυτό που έτσι έκανες σαν ευχή μέσα σου. Κοίταξε να δεις. Την ώρα που αλλάζουμε το, που φεύγει ο χρόνος και έρχεται ο καινούριος, με πιάνει πάντα ένα πράγμα, μια συγκίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Κλαις κιόλας. Όχι, εντάξει, κρατιέμαι. Αλλά με πιάνει κάτι που δεν προλαβαίνω να κάνω ευχή εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όπως ναι. πέφτει ένα αστέρι και λες. Θα κάνω μια ευχή να προλάβω που δεν προλαβαίνεις κιόλας. Οπότε. Αργότερα πια ναι, σκέφτηκα κάποια πράγματα, αλλά. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι αυτά τα βασικά που σκεφτόμαστε υγεία, όλοι. Υγεία, ναι, και λίγο ισορροπία εσωτερική. Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα σου το πω, το καταλαβαίνεις. Όχι, εντάξει, προφανώς, μα δεν σε ρώτησα καν. Απολογισμό έχεις κάνει της χρονιάς Απολογισμό της χρονιάς. Όχι, δεν έχω κάνει. Δεν είμαι από τους τύπους που περιμένω την πρώτη χρονιά για να το κάνω. Μπορεί να μου έρθει κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο να σκεφτώ με αφορμή κάτι που θα γίνει, να σκεφτώ τα χρόνια πώς πέρασαν, τη διαδρομή, τι μου έχει συμβεί, τι έχει γίνει τώρα, πώς έχω αλλάξει. Θα ήθελες μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Στη ζωή σου. Ναι, θα ήθελα. Κοίταξε, επειδή γιατί γενικά... φορές αυτό το δουλεύουμε μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ή έτσι όπως είναι, σου αρέσει. Αυτό που ζεις. Η ζωή μου αυτή τη στιγμή μου αρέσει. Δηλαδή, ξέρεις, το θεωρώ και λίγο γκρουσουζιά να ζητάω κάτι παραπάνω ενώ νιώθω ότι είμαι καλά. Δεν μπορώ να ξέρω τι φοβερά καινούριο μπορεί να έρθει ή τι εννοείς μεγάλη αλλαγή. Ένα παιδί που είπε η Φέη πριν, ας πούμε. Ένα παιδί ναι, θα ήταν μια τεράστια αλλαγή. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Τα έχω ξανασυζητήσει αυτά με τη Φέη και της έχω πει ότι λίγο φοβάμαι κιόλας. Τι φοβάσαι. Θα δούμε. Φοβάμαι λίγο όλη αυτή την ευθύνη. Α, ναι. Ναι, γιατί... Σε τρομάζει δηλαδή. Ναι, γιατί μεγαλώνοντας τα πράγματα βλέπεις πως είναι, ενώ όταν είσαι μικρή δεν γνωρίζεις. Μεγαλώνοντας επειδή βλέπεις τι ευθύνη είναι αυτό, αυτό λίγο το φοβάμαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ που είσαι τόσο υπεύθυνη και με το σπίτι κτλ. Αλλά συνήθως οι γυναίκες που κρατάνε κάποια τέτοια πρότυπα όπως εσύ, δηλαδή που θα μαγειρέψουν, που θα τους ενδιαφέρει, που τους ενδιαφέρει η οικογενειακή αιστεία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τέτοιου είδους γυναίκα είσαι. Δεν είσαι γυναίκα που θα πεις κάθε βράδυ αυτό να μπορέσει. Αυτό δεν το φοβάμαι και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Δηλαδή το παιδί μου ναι, θα το μαγειρεύω, θα είναι καθαρό, θα το φροντίζω, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Τι θέλει ένα παιδί, αγάπη φοβάμαι, και υπευθυνότητα θέλει ένα παιδί. Φοβάμαι γενικά αυτό το πράγμα που με το που γεννιέται ένα παιδί, φαντάζομαι ότι μετά για πάντα έχεις μια έννοια να είναι πάντα καλά, να μην πάθει τίποτα. Αυτό το πράγμα δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, όλο αυτό το άγχος που περνάς από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που φεύγει πια ο γονέας, θέλω να πιστεύω, είναι λίγο βαρύ. Εγώ πιστεύω δύσκολο. Ότι αυτό δεν πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά, αλλά ίσα ίσα είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή,
και μόνο που το αισθάνεσαι είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το λες εσύ που έχεις κάνει, παιδί, και ξέρεις μετά και τα καλά συναισθήματα που έρχονται. Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή, όταν λέει μια γυναίκα ότι το φοβάμαι, σημαίνει ότι θα είμαι και υπεύθυνη, ότι δεν θα ασχοληθώ, ότι θα αφιερωθώ. Ξέρεις, μπορεί να είναι και λίγο εγωιστικό μέσα σε όλα αυτά, άμα το ψάξουμε και το αναλύσουμε, γιατί μπορεί όντως, επειδή λένε ότι σταματάει η ζωή σου και πλέον μεταφέρεται το ενδιαφέρον κάπου αλλού, μπορεί και αυτό να το φοβάμαι, δεν ξέρω. Δεν είναι ότι όλα αυτά με κάνουν να μην θέλω να κάνω παιδί. Θα κάνω κάποια στιγμή παιδί, απλά δεν ξέρω πότε. Δεν είσαι εγωίστρια όμως. Όχι, γενικά. Όχι, δεν είμαι. Ή ας πούμε υπερβολικά καλοπερασάκια που κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Όχι, όχι. Κοιτάω κυρίως τους άλλους και τους ανθρώπους που αγαπώ. Και εγωίστρια νομίζω ότι δεν είμαι. Αν ήμουν παλιότερα το έχω πολύ καταπολεμήσει. Όχι, δεν είμαι. Ο Μιχάλης πιστεύει ότι θα είναι καλός πατέρας? Ναι, πιστεύω ότι θα είναι καλός πατέρας. Το θέλει εκείνος? Το θέλει. Άρα εντάξει, δηλαδή είναι αυτό που λες, επειδή το άγχος και η αγωνία. Όχι, δεν είναι δύσκολα καθόλου. Δεν, τι να... Όχι, αυτά τα λέω γιατί σας λέω τώρα πώς νιώθω. Δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το αν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θέλουμε. Απλώς σου λέω τώρα κάποια δικά μου συναισθήματα όσον αφορά την ευθύνη και όλα αυτά που φαντάζομαι τα σκέφτεται μια γυναίκα πριν. Ναι. Και κυρίως όταν μια γυναίκα πια δεν είναι και 18. Τα σκέφτεται πάντως μια γυναίκα υπεύθυνη. Δηλαδή μια γυναίκα που είναι ανεύθυνη και που μπορεί να μην γίνει, αν και όλες είναι καλές μάνες, αλλά κάποια μητέρα μπορεί να είναι λίγο πιο. Είναι η γυναίκα που δεν θα σκεφτεί αυτά που σκέφτεσαι τώρα. Αυτό δείχνει υπευθυνότητα, που σημαίνει ότι θα γίνεις καλή μητέρα. Μακάρι. Αν δεν σκεφτώσουν γέρια, έλα μου, να κάνω ένα παιδί, γιατί είναι, δεν είναι και κάτι φοβερό. Εκεί θα υπήρχε ένας κίνδυνος να είσαι λίγο, να τα χάσεις, που λέει ο λόγος. Μακάρι. Έτσι το βιώνω εγώ τουλάχιστον. Με τη μαμά σου το έχει συζητήσει. Το να κάνω παιδί? Ναι. Όχι πολύ. Εντάξει, ναι, κάποιες φορές. Η μαμά μου θυμάμαι από μικρή ότι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα κάνεις παιδιά. Μετά δεν το συζητήσαμε και τόσο. Και τώρα κοίταξε, επειδή γίνεται και τόσο πολύ θέμα για το αν θα κάνω παιδί και αν θα παντρευτώ. Ευτυχώς έχουν ηρεμήσει οι γονείς μου. Πώς είναι, βρέσαι, ειλικρινά, να σου πω κάτι. Είναι μικρή μαμά σου, δηλαδή έγινε μικρή μαμά σε μικρή ηλικία? Έγινε μετά τα 20. Πολύ μικρή, ναι. Μικρή. Πολύ. Ναι. Πώς είναι το... Εντάξει, δεν είναι το μείζον εθνικό θέμα, γιατί το μείζον εθνικό θέμα είναι η κρίση και όλα αυτά που βιώνουμε. Αλλά στο καλλιτεχνικό κομμάτι, να το πάρουμε έτσι, το μείζον εθνικό θέμα είναι πότε θα παντρευτείς με τον Μιχάλη. Πώς, δεν θα σε ρωτήσω πότε θα παντρευτείς με τον Μιχάλη, προς Θεού, όποτε θέλετε να παντρευτείτε. Αλλά πώς αισθάνεσαι που όλη η Ελλάδα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, το επαναλαμβάνω, ασχολείται με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γελάτε όταν τα διαβάζετε όλα αυτά, ότι παντρευόμαστε, θα παντρευτούμε. Φέτος θα είναι η χρονιά μας, του χρόνου θα είναι η χρονιά μας. Γελάτε, πώς το βιώνετε? Γελάμε πια, τι να κάνουμε. Ναι, δεν ασχολούμαστε πια και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ αισθάνομαι και λίγο αμήχανα κάποιες φορές για αυτούς που το αναπαράγουν. Διότι, ναι, δηλαδή, καλή ώρα πες ότι δίνουμε μια συνέντευξη, ναι, και θα με ρωτήσεις εσύ. Κάποια στιγμή θα παντρευτείς, θα σου πω ναι. Κάποια και στιγμή θα παντρευτώ. Θα και είπε, ναι, θα παντρευτούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα παντρευτώ. Θα σου απαντήσω. Είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος, μου παίρνει συνέντευξη, θα σου απαντήσω. Είναι, ναι, δυνατόν. Από εκεί και πέρα όμως, μετά, γίνεται ότι παντρεύομαι αύριο. Ναι. Έχει μια διαφορά το ναι, κάποια στιγμή θα παντρευτώ, από αυτό που σημαίνει την επόμενη μέρα τη συνέντευξη. Δεν είναι λίγο και λίγο καταναγκαστικό όμως? Δηλαδή, να σου πω τι εννοώ. Κάποια στιγμή, όπως όλα τα ζευγάρια, αν πάει καλά μια σχέση, θα παντρευτείτε. Φαντάζομαι το θέλετε. Δηλαδή, το έχεις δηλώσει και εσύ ότι θες να παντρευτείς. Όλο αυτό ο χαμός που γίνεται γύρω εδώ είναι και λίγο αστείο. Όταν δηλαδή κάποια στιγμή σου κάνει την πρόταση ο Μιχάλης και σου πει ότι Ζέτα, θες να παντρευτούμε, και θα του πεις εσύ ναι, πότε το οργανώνουμε τότε? Δηλαδή, το πώς θα τη διαχειριστείτε και γύρω-γύρω με όλο αυτό το κακό το χαμό που γίνεται? Δεν είναι και λίγο καταναγκασμός όλο αυτό το πράγμα? Δεν έχω πει στη διαδικασία να το σκεφτώ αυτό πολύ για το πώς θα το χειριστώ. Όταν είναι να γίνει, θα δω. Δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ναι, δημιουργεί είναι τέτοια ένα προβλήματα. Άγχος, η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι λίγο, ξέρεις, σαν να, σαν να σε. Κάτι να σε πιέζει έτσι γύρω και να μην αφήνει μέσα στη σχέση ένα ζευγάρι να λειτουργήσει λίγο αυθόρμητα. Σωστό. Δηλαδή θα είναι λίγο αστείο. Δηλαδή, όταν πραγματικά γίνει, φαντάζομαι θα είναι και λίγο αμήχανο από εσάς τους δύο με όλο αυτό που έχει γίνει γύρω-γύρω, ας πούμε. Δεν ξέρω καθόλου πώς θα είναι. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Και δεν με αφορά, λέει, δεν θα τα κάνω εγώ αυτά. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εγώ αυτό το άγχος. Πάντως δεν έχεις εσύ ένα άγχος ότι να το κάνουμε για να. Όχι, όχι. Χαλάρα, όποτε έρθει θα έρθει. Όποτε έρθει, ναι. Και θα το κάνουμε και όποτε θέλουμε εμείς, να σας πω κιόλας. Δεν θα το κάνω ούτε επειδή πιέζομαι, ούτε επειδή με ρωτούν συνέχεια. Μια τελευταία ερώτηση στο κομμάτι αυτό και τουλάχιστον από μένα. Το έχεις σκεφτεί, καταρχήν, ή θα το κάνεις, ας πούμε, με κύκλο κτλ. Θα το κάνεις ανοιχτό? Δεν και. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω καθόλου. Θα τραγουδήσει ο Μιχάλης το δικά μου? Δεν το έχω σκεφτεί. Θέλετε να το στήσουμε λίγο να δούμε? Ναι, έχω κάνει κάποιο πλάνο. Μπάρο, έχετε βρει?
Τίποτα δεν έχουμε βρει. Προτάσεις έχετε για κουμπάρους? Έχουμε κάποιες, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί. Ό,τι έρθει αυθόρμητα. Έτσι, εντάξει. Ναι, όταν είναι να έρθει, θα δούμε. Να πάμε λίγο στο dancing. Να πάμε, ναι. Συγγνώμη την Κυριακή.